Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7 για να σχολιάσουμε μαζί με τον Κωστή Ραπτόπουλο τα όσα είδαμε μεσοβδόμαδα. Δύο ήττες, μία ισοπαλία, ο απολογισμός των ελληνικών ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης. Δυστυχώς, μία πρόκριση, έστω και με ήττα του Ολυμπιακού στους 32 του Europa League. Και έτσι πλέον μετά τις γιορτές, περίπου τέλη Φεβρουαρίου, θα πορευόμαστε μόνο με τον Ολυμπιακό στα κύπελλα Ευρώπης. Έχουμε και ντέρμπι στην πρωτεύουσα Άρης ΠΑΟΚ την Κυριακή, το οποίο ξεχωρίζει από το πρόγραμμα. Εδώ τη βλέπουμε την 12η αγωνιστική. ΑΕΛ ΟΦΗ, Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννενα, Λαμία Ολυμπιακός, Απόλλων Σμύρνης ΑΕΚ, Βόλος Πανετολικός, Άρης ΠΑΟΚ και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στην Δευτέρα. Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 25, ΠΑΟΚ 24, Άρης 23, ΑΕΚ 19, Παναθηναϊκός 15, Βόλος 14, Ατρόμητος 14, Αστέρας Τρίπολης 13, ΟΦΗ 12, ΠΑΣ Γιάννενα 12, Απόλλων 9, Πανετολικός 7, ΑΕΛ 6 και Λαμία 2 βαθμοί. Αυτή λοιπόν είναι η βαθμολογία. Είδαμε και την αγωνιστική που θα μας απασχολήσει από αύριο. Πάμε να πούμε μια καλησπέρα στον Κωστή. Κωστή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το μεγάλο μάτς είναι 10 η ώρα αύριο. Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον Ατλέτικο. Ναι. Αυτή είναι η ματσάρα, ας πούμε, της αγωνιστικής για μένα. Mm-hmm. Έχει και τη City με την United στις 7.30. Ναι, αυτά τα δύο, ας πούμε. Ο Άρης με τον ΠΑΟΚ. Για θα κάτσεις απόψε να δεις Leeds West Ham δηλαδή. Θα δω, αφού έχει lockdown τις Παρασκευές. Πήγαινα με ένα βρωμόγιατρο φίλο μου και με κάνα δύο ακόμα συναδέλφους κτλ. Πήγαμε μια φορά την εβδομάδα ένα μοχίτο να πούμε. Καλέγαμε τα αστεία της εβδομάδας και Παρασκευή δεν έβλεπα μας. Τη Leeds θα τη δω. Έχω ενστάσεις πολλές για τον προπονητή της, ποιος είναι μεγάλος δάσκαλος, αλλά είναι πιο μονοκόμματος και από τους μονοκόμματους. Ναι. Βρε, ξιονίζει το ίδιο έργο. Αυτή είναι η ένστασή μου. Mm-hmm. Και δεν έχει και καλή άμυνα τετράδα, η οποία έχει εκείνο το μορφόπεδο, τον Κοχ, ο οποίος δεν είναι για τη Λίτς. Αλλά βλέπεις μπάλα όμως. Βλέπεις μπάλα. Να κάτσουμε να δούμε καλό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Είπαμε, έχουμε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Να ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ. Ένα 0-0 με την Γρανάδα, καταρχήν, μεσοβδόμαδα. Χθες για την ακρίβεια, η αυλαία του ΠΑΟΚ φέτος στην Ευρώπη, που κάνοντας έτσι έναν μίνι απολογισμό, νομίζω ότι σίγουρα θα μπορούσε καλύτερα. Ο ΠΑΟΚ έκανε, μας έδειξε ένα μάθημα. Ο ΠΑΟΚ μας έδειξε ότι δεν έχει center for, άρα στις κλειστές άμυνες αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Mm-hmm. Αντιμετώπισε μεγάλο πρόβλημα ο Γιαννούλης από την πίσω γραμμή, που ήταν το δεκάρι του ΠΑΟΚ ως επιτοπλίστων, γιατί ο Μπίσεσβαρ έγινε παλέμαχος. Δεξί μπακ δεν πήρανε καλό. Ο Βιερίνη είναι ακόμα με πρόβλημα βιολογικό. Οπότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο φορ για να φορτωθεί σε κλειστές άμυνες. Δηλαδή τα φορτώματα δεν βρίσκουν φορ στην περιοχή. Και το άλλο είναι ότι μπόρεσε τα εύκολα μάτς να δυσκολευτεί και στα δύσκολα να βρει χώρους και να γίνει μια ομάδα η οποία, αν έχει πίσω τον Αγούστο στα χαφ, έχει ένα τρομερό rotation επιθετικό, στο οποίο στο με ένα μεγάλο χώρο, μεγάλες ομάδες, συγκριδίες. Ναι. Εδώ τώρα, αύριο, ο Άρης πάει για δύο αποτελέσματα και ο ΠΑΟΚ πάει για ένα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Άρης πλωτάσμα δεν κυνηγάει. Οπωσδήποτε μια ήττα στο Χαριλάου τον ΠΑΟΚ είναι και θέμα γοήτρου κακό. Αλλά αν του κόψει δύο βαθμούς για το πρωτάθλημα χωρίς να χάσει, δεν μπορώ να πω ότι θα απογοητευτεί. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ πάει μόνο για νίκη. Mm. Βλέποντας ότι το πρωτάθλημα είναι μικρό και τα μικρά μας τα παίρνει και η μία ομάδα και η άλλη, ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, και σίγουρα το Χαριλάου, είτε του κόψει τρεις βαθμούς είτε δύο, είναι χαμένοι βαθμοί. Κώστα, νομίζω όμως πάντως ότι, συγγνώμη, ότι αδικεί στον Άρη, γιατί με την πορεία που έχει κάνει μέχρι τώρα, άλλη κουβέντα ή αν θα αντέξει ή όχι μέχρι το τέλος, αλλά στην παρούσα φάση το αυριανό. Το μεθαυριανό, συγγνώμη, είναι ντέρμπι κορυφής. Παίζει ο δεύτερος με τον τρίτο με ένα βαθμό διαφορά και ο Άρης φέτος, αμή τι άλλο, έχει κάθε δικαίωμα να λέει ότι κυνηγάει την Ευρώπη τουλάχιστον. Όχι την Ευρώπη, ναι, ναι. Αλλά κοίταξε, ο Άρης μπορεί αύριο να την πατήσει, μεθαύριο, σε ένα σημείο του παιχνιδιού.
μπορεί να πάρει την κατοχή της μπάλας, να κερδίσει το κέντρο, γιατί ο ΠΑΟΚ εκεί δεν έχει αλλαγές. Η μόνη αλλαγή που μπορεί να έχει η ποιοτική στον χώρο του κέντρου είναι να πετάξει το Μιχαηλίδη, αν παίξει stopper half, αν βγει κάτι, κάνα τραυματισμό, κάνα τέτοιο. Ο Άρης έχει εκεί πληθώρα εισάξεων και καλών και φορμαρισμένων παιχτών. Ο Άρης έχει όμως πρόβλημα στα 3 από τα 4 άκρα, δηλαδή έχει να αντιμετωπίσει τον Γιαννούλη που ακόμα στο 70% δεν είναι ο φουλαριστός, αλλά είναι επικίνδυνος στο επιθετικό κομμάτι, τον Ζίβκοβιτς και τον Τζόλι, και όχι βέβαια τον Ουαγκέ ή τον Βιερίνη αν μπει από εκεί, ή τον Σοάρες. Και θα πρέπει να ντουμπλάρει τους παίκτες αυτούς και μπορεί να φάει κάποιο γκολ αντίθετα στη ροή του παιχνιδιού. Δηλαδή ο Άρης μπορεί να πάρει το κέντρο, να υπάρχει ένας ενθουσιασμός και ο ΠΑΟΚ επειδή θα παίξει πιθανόν και με τον Μιχαηλίδη και τον Αγκούστο, να έχει τη γρήγορη μετάβαση και να τους βρει ανοιχτούς. Δηλαδή μπορεί να πει αμάν, είμαι καλός και το τρώω στην αντίθετη στην ροή του αγώνα. Εμείς εδώ βλέπουμε στο γράφημα Λίρατζι, ετοιμάζει κάποιο τρίκ ο Γκαρσία, είναι λάθος να το διορθώσουμε? Όχι, καλά το λέει. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο πρόβλημα καλό. Βλέπει ο Γκαρσία σωστά, γιατί αν πούμε τίποτα άλλο, Τα εξτρέμ του Άρη ποιοι θα είναι, ποιος δεξιά, ποιος αριστερά? Γκάμα ναι. Και Γκαρσία, ο συνονόματος του Γκαρσία. Ναι. Ο Μπερτόλιο θα δεκάρει και το είπαμε στο ραδιόφωνο ότι θα παίξει και ο Μπερτόλιο γιατί δεν υστερείται αμυντικών βοηθειών να έρθει σαν τρίτος να μαρκάρει. Δεν είναι ο δεκάρι ο παλιωμοδίτης που λέει φέρνει την μπάλα και δεν γυρίζω πίσω. Και ο Μάνος κερδίζει τη θέση στην εντεκάδα έναντι του Λόπες, ο οποίος είναι πολύ κακός. Και να πω δευτερόλεπτα, επειδή λάλησε λίγο ο Μάνος, δύο αγωνιστικές, χάνουμε την ευκαιρία να δούμε τον... πώς το λένε τον έξτρα που τον έχει έξω, τον μαύρο. Τον Γκαρσία. Τον προς τη Λάρισα. Τον Γκαρσία. Το Σίλβα. Ναι. Θα βλέπαμε το Σίλβα εννιάρι εάν ο Μάνος είχε αυλογιστία και δεν πήγε καλά και στον Ατρόμητο. Πήρε τον πέναλτι που δεν το έδωσε ο άλλος. Γενικά δηλαδή έχει δύο μάτς που φαίνεται ότι ο Μάνος κερδίζει τον Λόπες και κερδίζει και τη θέση του. Δεν τη χάνει από το εννιάρι, το έξτρεμο εννιάρι, τον Σίλβα, ο οποίος μπαίνει και αυτός. Δηλαδή, όρασε και μια πολυτέλεια να και το Σίλβα στον πάγκο. Ναι. Δηλαδή, αν δεν τραβήξει ο Γκαρσία ή ο Γκάμα, μπορεί να μπει εκεί ο Σίλβα. Βέβαια, ο Άρης θα προσέξει πολύ να βάλει τον μαρκαδόρο, τον καλύτερο εξτρέμ μαρκαδόρο στην πλευρά του Γιαννούλη. Και υποθέτω θα είναι ο Γκαρσία, ο οποίος έχει περισσότερα τρεξίματα, αν και αυτή τη στιγμή, από τον Γκάμα, αν και αυτή τη στιγμή δεν έχει δώσει τα αναμενόμενα. Δηλαδή, στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, όταν έμεινε ο Άρης με 10, στο δίλημα Γκαρσία ή Γκάμα να βγάλω, και ρωτήσαμε και τον Γιάννη του Μιχαλίτσο, ο οποίος είναι αναλυτής μεγάλος, λέω, γιατί είναι Γιάννη Γκαρσία? Γιατί μου λέει, τρέχει περισσότερο, έχει περισσότερα μαρκαρίσματα από τον Γκάμα, ο οποίος, αν βάλει τον Γκάμα δηλαδή στο Γιαννούλη, θα έχει προβλήματα. Ενώ αν μπαίξει ο Γκαρσία, θα το πιάσει καλύτερα. Ναι, από την άλλη πλευρά του γηπέδου, έτσι τώρα βλέπουμε Σούντγκρεν και Σάκιτς. Μας έλεγες ότι έγινε αγώνας δρόμου για να προλάβει ο Σάκιτς να είναι έτοιμο πόλεμο. Αν δεν παίξει ο Σάκιτς, θα παίξει ο Σάσα δεξιά. Ναι. Όποιος και να παίξει εκεί, αν την πάρει την μπάλα ο Ζίβκοβιτς και ο Τζόλης και βρεθούν σε ένας μένα, θα έχουν προβλήματα. Δεν μπορεί να τους πιάσει. Θέλει μαρκαρίσματα, βοηθητικά, τους έκανε μάθημα για τα πόδια, πώς θα κλείσουν. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, Κώστα. Αν υποθέσουμε, όχι υποθέσουμε, ότι η δύναμη του ΠΑΟΚ είναι τα εξτρέμ του, έτσι, και οι πιο φορμαρισμένοι παίκτες του στην παρούσα φάση. Τα ντουμπλαρίσματα που θα γίνονται από τους ακραίους μπακ με τα χαφ του Άρη, την εντεκάδα του Άρη θέλω, Γιώργο, ναι. Θα είναι αυτά, δηλαδή αν υποθέσουμε ότι ο Σάκιτς είναι πιο συνεπής στα αμυντικά του καθήκοντα. Από ότι ο Σούντγκρεν, δεν θα έπρεπε... Είναι και δεξιοπόδαρος, οπότε μπορεί να κλείσει ίσως καλύτερα το καλό πόδι του Ζίβκοβιτς. Δεν θα έπρεπε ο Τζέκο να διπλώσει ως δίδυμο με τον λιγότερο καλό αμυντικό μπακ που φαίνεται να είναι
Ο Σούντγκρεν. Εκεί, ναι, μπορεί να πάει ή ο Σάσα ή και να κάνουμε την έκπληξη τον Κάτσε. Δηλαδή μπορεί στο μάτς ο Μάτζιος να τολμήσει, θα είναι έκπληξη, αλλά αν το κάνει θα είναι παλικάρι γερό, να φάει το Ματίγια από το μάτς. Ναι. Γιατί ο Ματίγια δεν μπορεί να ντουμπλάρει εκεί, θα έχει προβλήματα ο Ματίγια. Εγώ πάντως... Ματίγια τον έχει, ναι. Το Ματίγια θα τον έχει περισσότερο να πάρει την μπάλα, να την κρατήσει, να την δώσει κτλ. Δεν είναι δηλαδή ντουμπλαδόρος καλός. Χρησιμοποιώ αλεφαντιακές εκφράσεις. Ναι. Ντουμπλαδόρος. Ωστόσο εγκυμώνει και ένας κίνδυνος. Έτσι, φαίνεται ότι ο Άκης Μάτζιος θα δώσει βαρύτητα στην άμυνά του, στα δύο εξτρέμ, γι' αυτό και φροντίζει τα ντουμπλαρίσματα. Αφήνει τον Μπερτόλιο ως δεκάρι, που έτσι κι αλλιώς Γκαρσία, Γκάμα και Μάνος πιστεύω ότι μια χαρά τα καταφέρουν στην επίθεση. Δεν βάζει τρίτο χαφ και ναι μεν λείπει ο Ελκαντουρί, αλλά και ο Σβάπ είναι καλός και ο Μουρκ, δηλαδή μην έχει το μυαλό του στα άκρα και την πατήσει τελικά από τον άξονα. Αν την πατήσει από τον άξονα, θα πρέπει ο Γκαρσία να κάνει και αυτός τόλμη, η οποία ποια είναι η τόλμη. Ο Λίρατζης, καλός χρυσός, δεν κόβει εύκολα. Αν έβαζε το Μιχαηλίδη εκεί, μπροστά από τα center back, και ο Αγούστο που χθες τον είδα λίγο πιο μπροστά, πάρει 15 μέτρα πιο μπροστά, έχει ένα πόδι και φυσικά και οι πάσες, γιατί δεν είναι καλός μαρκαδόρος πολύ ο Αγούστο. Ο άλλος είναι καλύτερος, ο Μιχαηλίδης. Δηλαδή να παίξει Ίγκνασον Βαρέλα ή Ίγκνασον Σκρέσπο, Μιχαηλίδης μπροστά, και να πει τον άλλο, λέει, τον Αγούστο, τράβα 15 μέτρα μπροστά. Γιατί και καλύτερες πάσες έχεις και δεν θα έρθεις στα σκληρά μαρκαρίσματα, θα έρθεις βέβαια, αλλά έχεις ένα πόδι που αν τα ντουμπλαρίσματα, όπως λες εσύ Γιάννη, πάνε στις πλευρές, εσύ έχεις το σούτ από τη μέση απόσταση, το τούβλο, που μπορεί να πιάσεις τρία και τώρα να πάει στο γάμα του, ήταν το δύο άλλος. Εκεί ναι, εκεί πράγματι θα έχει σοβαρό πρόβλημα ο προπονητής του Άρη. Δεν ξέρω αν τολμήσει ο Παύλος, ο Γκαρσία, να το κάνει αυτό. Και αν το κάνει δεν είναι και ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ρίσκο, γιατί επαναλαμβάνω, ο Μιχαηλίδης πιο εξαρίζει από τον Λίραζη, τον οποίο τον βλέπουμε να είναι μέτριος σαν χαφ σε όλες τις δραστηριότητες. Δεν είναι πολύ κακός, δεν είναι κακός, δεν είναι καλός πολύ σε κάτι. Είναι ένας μέτριος χαφ, ο οποίος, εντάξει, ακόμα θα τον δούμε βέβαια. Πάντως ο Αουγκούστο σε ένα εξάρι πολυτελείας, ας το πούμε έτσι, ναι, ή σωστό, ο Μπουχαλάκης του ΠΑΟΚ, για να το καταλαβαίνει και ο πολύ πολύς ο κόσμος, θα μπορούσε να παίξει σε έναν άποδο τρίγωνο με Σβάμπ και Μούργκ, από τη στιγμή που ο Ελκαντουρί είναι εκτός. Τώρα, ο Λίρατζης κάτι θα εξυπηρετεί που έχει στο μυαλό του ο Γκαρσία, δεν το ξέρω. Αν ο Λίρατζης ήταν εξάρι, ήταν σημόες, ρε παιδί μου, δεν σου λέω, θα το έκανε, πιστεύω. Ναι. Γιατί το Μιχαηλίδη μάλλον θα το βάλει στα στόπερ με τον Ίγκνασον, οπότε καταλαβαίνεις ότι εκεί δεν μπορεί να βάλει κόφτη το Μιχαηλίδη, δεν το χρησιμοποιήσει και σε κανένα μάτς. Και είναι μεγάλο ρίσκο για τον οποιοδήποτε προπονητή να δοκιμάσει μια πατέντα η οποία δεν την έχει δοκιμάσει σε κανένα παιχνίδι, ούτε σε μικρό, ούτε σε 60 λεπτά, ούτε σε 30 λεπτά. Είναι δύσκολο να το κάνει, δεν έχει την οπτική εικόνα και νομίζω ότι δεν θα το κάνει. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα από φορά στον ΠΑΟΚ. Είδαμε κοντρά στη Γρανάδα τον πιτσιρικά τον Κούτσια. Ήδη έχει καθιερωθεί ο Τζόλης και έχουμε υμνήσει πολλές φορές στις εκπομπές μας τα κατορθώματά του. Ήδη παίζει ο Λίρατζης, ήδη παίζει ο Τσιγκάρας, είτε ως αλλαγή είτε ως βασικός. Δηλαδή ο Παύλο Γκαρσία, εντάξει, ο Τζόλης καθιερώθηκε επί του προκάτοχου του, έτσι, αλλά από εδώ και πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνέπεια, και όχι μόνο μια συνέπεια στο να παίζουν οι μικροί, και μια ενίσχυση προς αυτή την κατεύθυνση και από τον Παύλο Γκαρσία. Βλέπουμε, ναι, τους πιτσιρικάδες παρατεταγμένους εμείς εδώ στις οθόνες μας. Βέβαια, να πω και κάτι εγώ άλλο. Ναι. Σωστά είναι αυτοί όλοι. Δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό με 4 νεαρούς και 5. Δεν παίζουν δηλαδή, και πούμε, κάθε ταυτόχρονα. Ναι, δηλαδή και για πρωταθλητισμό. Και χαμηλώνω μπάτζετ. Και κάνω κατά κάποιο τρόπο financial fair play. Και κάνω πρωταθλητισμό και βγάζω παίκτες μικρούς. Κάπου δεν θα το πάω το έργο καλά. Δηλαδή ο Γκαρσία στο off the record λέει, παιδιά, εντάξει, κοίταξε να δεις, είχα τον άτμο. Μου φέρατε τον Τζόλα, χειρότερο. Είχα τον Μάτος σε καλή κατάσταση, όχι σαν τον Βιερίνα. Τον είδα εγώ. Μου φέρατε τον Ουαγγέ, πώς το λένε. Εντάξει. Και είχα και τον Μπέλκα. Είχαμε τον Μπέλκα.
Καλός κακός, μεγάλος μπαλαδόρος δεν ήταν. Μάρκαρε, πίεζε. Γινόταν τρίτος, τέταρτος στα χαφ, στο 3-4-3. Στον χώρο έβγαινε, έκανε τα γκολ, τα σουτ, τα ριμπάου. Ο Μουρκ, μέχρι στιγμής, δεν το βλέπαμε. Χθες τον έβαλε σαν δεκάρι, όταν ξεκίνησε ο Γκαρσία 4-2-3-1. Μετά το έκανε 4-3-3, τον πήγε στην πλευρά. Ούτε δεκάρι, ούτε πλευρά. Έτσι άρχισε να γίνεται μαρθακός. Και το μαρθακιλίκι, εγώ, το μαρθακιλίκι στον ποδοσφαιριστή, δεν μ' αρέσει. Ναι. Δηλαδή είδα το Φορτούνι χθες που δεν έκανε assist, ας πούμε, δεν έκανε. Αλλά τον είδα μάρκαρ, έκανε, πήγαινε, πίεσε, κέρδισε μπάλες και μπουχαλάκι και τα λοιπά. Αυτό το τσακαλίκι που δεν είχε ο Φορτούνις, αυτό με νευρίαζε εμένα. Δηλαδή και που δεν θα κάνει assist και τρέχει, μαρκάρει, βγαίνει, παλικάρει, πηγαίνει, κάνει πάσα, δεν του βγαίνει για τελευταία στιγμή. Δεν κοιτάω του Γαλάνη εγώ τα στατιστικά. Εγώ βλέπω και εσύ. Και μας έμαθε και ο Νίκος να βλέπουμε λίγο πιο πλατιά το ποδόσφαιρο και έτσι γίνεται το σωστό νομίζω. Λοιπόν, να δούμε και μία δήλωση του Πασχαλάκη. Σε ρώτησα και στο ραδιόφωνο. Εντάξει, πάνω στο λόγο του άφησε και το καρφάκι του ότι πέρσι δεν κατάλαβα για ποιο λόγο βρέθηκα στον πάγκο από εκεί που ήμουν βασικός. Ξέρεις γιατί δεν κατάλαβε. Και ένα σερί με μηδέν παθητικό. Ναι, ξέρεις γιατί δεν κατάλαβε. Γιατί πάνω από ένα 90. Εγώ ψηλό άνθρωπο, πολύ ψηλό άνθρωπο, ευφυή, δεν έχω δει. Σπάνια. Μα δεν κατάλαβες ότι θα σου δώσω ένα στατιστικό δευτερόλεπτα. Ναι. Βάλε το βίντεο να δεις. Όσα λάθη έχει κάνει ο Πασχαλάκης όλα αυτά τα χρόνια. Σε ποιο δοκάρι έχουν γίνει. Όλα. Είτε ψηλά είτε χαμηλά. Στο χέρι εδώ. Στο αριστερό χέρι. Είναι αβουλευτή αυτή η μεριά του εγκεφάλου του. Εχθές κάνει λάθος πάλι από αυτή τη μεριά. Με τη Λαμία γίνεται σέντρα σε αυτό το δοκάρι. Βγαίνει δύο φορές, την πιάνει, τη χάνει. Γι' αυτό έχασε τη θέση του. Γιατί γινόταν σέντρα και αν είχες bypass, έκλεινες τα μάτια και λες να περάσει το αίμα και μετά να ανοίξω το μάτι. Μην πάει πολύ αίμα από το ταχυπαλμίκι και μου έρθει καμιά εμβολή, να πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Θα προσέχουν αυτά. Και δεν πήρα το σαλοσπίν, μην πεθάνω. Γι' αυτό λοιπόν παίζει όμως. Το σκεπτικό του Γκαρσία είναι καλό. Γιατί ο Άρης δεν παίζει με σέντρες. Ο Ζήφκοβιτς είναι καλύτερος στην έξοδο από τον Πασχαλάκη. Κι ας είναι πιο κοντός. Ο Άρης παίζει με κλείσιμο προς τα μέσα η εξτρέμ, σουτ με ανάποδα πόδια, στα οποία εκεί ο Πασχαλάκης παρά το πόη του είναι πολύ εκρηκτικός. Mm-hmm. Και τον βάζει γιατί απουσιάζει ο Άρης από τα overlap και τα φορτώματα. Καλή κατασκοπία, η καλή κατασκοπία. Μάλιστα. Άρα μας λες ότι βλέπεις να καθιερώνεται ο Πασχαλάκης πλέον. Ναι, γιατί βλέπω ότι όταν παίζουν οι ομάδες χαμηλά, ο Πασχαλάκης είναι πολυτιμότατος, αλλά ο Ζίβκοβιτς δεν παίζει σε αυτό το μάτς, όχι με το δικό μου σκεπτικό, αλλά με το σκεπτικό του Αούγκανου, του οπαδού, γιατί έβαγε πέρσι 4 και άλλα 7 προπέρσι με την Ξάνθη. Κατάλαβα. Αυτό το σκεπτικό είναι αουγκανικό σκεπτικό. Είναι κατωτουμπιώτικο σκεπτικό. Δεν είναι ποδοσφαιρικό σκεπτικό σαν το δικό μου. Και, και πιστεύεις ότι γι' αυτό το λόγο αναμένεται να του δώσετε θέση βασικού και ο Γκαρσία αύριο, μεθαύριο? Ναι, γιατί ο Γκαρσία αυτό δεν το έχει παρατηρήσει. Δηλαδή, εγώ το έχω δει, γιατί τρεις ώρες ασχολούμαι με το βίντεο. Έχω μούρλα, ρε παιδί μου. Λέω, κάτσε να δω του Πασχαλάκη τα λάθη. Κανένα λάθος δεν έκανε σε αυτό το δοκάρι. Κανένα. Mm. Όλα τα λάθη έχει κάνει στο πίσω δοκάρι. Και σε ένα σεμινάριο προπονητών που πήγα, ρώτησα τον Σκιαθίτη, τον τότε προπονητή τερματοφυλάκων, γιατί οι άλλοι δεν ρωτούσαν. Του λέω, λάθος, να σου κάνω μια ερώτηση κατηδίαν. Να μην το βγάλουμε προς τα έξω. Τώρα έφυγε. Λέω, αυτό το πράγμα. Λέει, ναι, αυτό είναι. Προσπαθούμε να το βελτιώσουμε. Το πίσω δοκάρι σε αυτό το χέρι. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Αλλά δεν παίζει ο Ζίβκοβιτς με την κατωτουμπιώτικη αούγκανη φιλοσοφία, έφαγε πέρσι 4 γκολ. Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε για μεσαίων ποδοσφαιρικό. Ωραία. Αλλά παρατάφτα τους βγαίνει, γιατί όντως ο Πασχαλάκης δεν θα γίνουν σέντρες πολλές, θα πάνε σε σούτ οι Αργιανοί με ανάποδα πόδια και εκεί κάτω είναι καλύτερος από τον Ζίβκοβιτς. Mm. Δηλαδή ξεκινάνε οπαδικά, αλλά τους βγαίνει καλά, επειδή η ερμηνεία η ποδοσφαιρική ταυτίζεται με το οπαδικό του θέλει. Αλλά τον αδικήσω ότι πρέπει να παίρνει ένα σαλιστόρ πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι. Οπότε παίζει ο Πασχαλάκης τώρα. Δεν γίνεται. Εμένα, έχω φίλους 52 χρονών που κάνανε μπαλονάκι. Ναι.
τους λέω όταν γίνει σέντρα απ' εκεί. Ναι. Γιατί μιλάω για τον Πιότια. Απ' εκεί. Ναι, απ' εκεί. Πάρ' το χάπι απ' εκεί. Κλείς ναι. τα μάτια. Ναι. Θα σου κάνω εγώ την περιγραφή. Ναι. Και μετά το φας δεν τα φας. Να κατέβει κατάλαβα. Το χάπι από κάτω. Ναι. Και μετά άνοιξε τα μάτια σου. Δεν κινδυνεύεις να πούμε. Για να τα συνταγογραφήσεις αυτά. Γιατί τα θέλουμε και εδώ με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Κυρίως ΑΕΚ τώρα τελευταία. Λοιπόν, ωραία. Τη σχέση σου με την σύζυγο του Παύλο Γκαρσία, εντάξει, αποκαταστάθηκε αυτό. Κοίταξε, εγώ με τις γυναίκες τις μάχημες, ναι. οι οποίες πάνε τριήμερο στον Αμαζόνιο και κυνηγάνε, ναι. δεν μπορώ να τα βάλω μαζί τους. Μπράβο. Δηλαδή, μια είχα τη γυναίκα του Βιερίνια, τώρα έχω τη Λάουρα, ναι. η οποία βάζει την εκπομπή μας εκεί που την κάναμε κριτική, mm-hmm. λέει Φαλακρέ, πρόσχει η γλώσσα να πούμε, θα ενημερώσω τον άλλον κτλ. Της λέω κι εγώ, καλύτερα μαλώσω με τον άλλον. Παρά να μαλώσω μαζί σου. Με τον άλλο να κάποιε θα προλάβω να δώσω κι εγώ. Εσύ δεν γλιτώνεις. Αν μου έρθει δηλαδή 4 παοξίδες απ' έξω για μανούρα, είναι δύσκολη κατάσταση. Αν μου έρθει η γυναίκα του Βιερίνια, η οποία όταν την πήρε ο Πετρωτός πριν 1,5 χρόνο, να κάνει μια δήλωση, να πείτε τώρα Απτόπουλο να σας κάνει δήλωση, φώναζε. Λέω κλείστε το τηλέφωνο, δύσκολα. Να μου έρθει με τη Λάουρα. Καλύτερα να με δίνει ο Ζαμπίδης ναι. παρά να μπλέξω με αυτές τις δύο, θα φάω περισσότερο ξύλο. Είναι ασύλληπτες. Αλλά άρα, χαίρομαι. Πετάς λευκή πετσέτα. Αυτή τώρα η γυναίκα είναι με τον Μπαγκαρσία από μωρό παιδί. Mm-hmm. Δηλαδή έχει και το θαυμάζει. Πρόσεξε να δεις γιατί τους αγαπάω. Τους αγαπάω, αλλά κριτική ή κριτική. Τον θαυμάζει και σαν άντρα, τον θαυμάζει και σαν πρότυπο και σαν γκόμενο και σαν άντρα και τον αγαπάει κιόλας και δεν θέλει να τον κολλάνε. Mm-hmm. Αυτό είναι καλό. Απ' την άλλη μεριά είναι παρεξηγήσιμο γιατί λέει ο κάθε Ναυτόπουλος, ρε Λάουρα, αυτά που λες εσύ καλά τα λες. Αυτοί κοιμισμένοι στην ΠΑΕΠΑΟΚ, αυτοί πρέπει να τα πούν. Και ουσιαστικά η επίθεση δική μου δεν ήταν στη Λάουρα, ήταν σε αυτούς τους ακαμάτιδες εκεί, 300 τον αριθμό, οι οποίοι αφήσανε ολόκληρη τη γυναίκα του προπονητή να βγάλει ανακοίνωση. 300 είναι στην ΠΑΕ. 300 άτομα είναι. Μάλιστα. Καμιά πενινταριά. Τους έχει βολέψει ο Σαββίδης, είναι παπάδες ποδοσφαιριστών της Β' ομάδας που τους έχει μαζέψει σαν ταλέντα. 300 άτομα. Ούτε το Πασόκ δεν διόριζε τέτοια σχέδια. Αλλά αυτοί οι 300 πρέπει να δουλέψουν. Ναι. Δεν μπορεί να γίνεται, ας πούμε, κάτι στον ΠΑΟ και να βγαίνει η γυναίκα του προπονητή να διαμαρτύρεται για τη διαιτησία. Ενώ εσύ, ή δεν μπορεί να έρθει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και να παίρνουν τηλέφωνο και να λένε να έρθει ο Μητσοτάκης, γράψτε τίποτα και αυτοί να κάνουν λούφα από πίσω. Τι κάνω εγώ τον ήρωα στο. Κάνω ήρωα εγώ να είμαι Μητσοτακικός, να μου ρίχνει τα Facebook ο Μητσοτάκης, να με συλλαμβάνουν επί Νέας Δημοκρατίας, επειδή πήγα και έκανα εκπομπή και εσύ να τη βγάζεις πούτρα με 15.000 το μήνα μισθό και εμείς έχουμε το Κόρντομπα. Άσε ρε φίλε, πλάκα κάνεις τώρα. Λοιπόν, γιατί? Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σιγά σιγά. Θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε και για Ολυμπιακό και για ΑΕΚ και για Παναθηναϊκό και για Πάολο Ρώση λέω.
Δοκάρι και μέσα μέρος δεύτερο, εδώ είμαστε και πάλι. Κωστή, πάμε στον Ολυμπιακό. Κάποιες ερωτήσεις από φίλους, κυρίως από Θεσσαλονίκη. Ο Τζάνι από Τούμπα ρωτάει εάν πιστεύει ο Ραπτόπουλος ότι ο Κάτσε έφυγε άδικα από τον ΠΑΟΚ. Θα μου είσαι σύντομος, γιατί είναι πολλές. Ο Κάτσε έφυγε άδικα από τον ΠΑΟΚ, όχι ποδοσφαιρικά, επειδή έκανε μια αλβανική αυτή. Ο ΠΑΟΚ είναι σωματείο αριστερό, είναι πολυπολιτισμικό, κακώς το διώξαν. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί ο Μάτζιος δεν βάζει ποτέ βασικό το Ξάντε Σίλβα, αυτόν που αναφέρουμε πριν, το εξτρέμ του West Ham που πήρε. Γιατί τον βλέπει ότι είναι πολύ καλός διεισδυτικά, αλλά πολύ κακό στα τελειώματα και στις τελικές πάσες. Εκεί θέλει να το βελτιώσει. Και το βάζει λίγο. Γιώργος από Καλαμαριά, το προγνωστικό σας για Άρης ΠΑΟΚ. 0-0. Το κάψα, το λέγαμε και μετά. Λευτέρης από Τούμπα, άποψη για το Τσιγκάρα. Ο Τσιγκάρας πιστεύω ότι είναι ένα σκαφ. Με άριστα το 10 είναι στο 6, στο 7, σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχει κάτι χαρακτηριστικό να είναι πολύ καλός. Να ξεφύγει δηλαδή σε κάποιο κομμάτι, να είναι εξειδικευμένα πολύ καλός σε κάποιο κομμάτι. Ή δεν το έχουμε δει ακόμα. Να μην κάνουμε τις φωστήρες. Μπορεί το παιδί να δείξει κάποια στοιχεία αργότερα. Δεν τα έχω δει ακόμα. Ο Γιώργος από Κερατσίνη, αν θα κάνει μεταγραφές Ολυμπιακός, αυτό θα μας το απαντούσε ο Αβραμίδης. Πιστεύω ότι 2-3 μεταγραφές θα τις κάνει, να πω εγώ. Αυτά τα μπακ που έχει ο Ολυμπιακός. Θα γίνει πολύ ανταγωνιστικός με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι μπακ αυτά για Ολυμπιακό. Ο Γιάννης από Πολύγωνο ρωτάει αν θα φύγει ο Καρέρα. Πιστεύω ότι γυαλί που ραγίζει δύσκολα κολλάει, θα πω εγώ. Ο Ζουνίδης έχει... ετοιμάζεται. Ετοιμάζεται, λες. Νατάσα από Σκίνδρα, Πασχαλάκη Σιζίβκοβιτς. Πασχαλάκη σε αυτό το μάτς. Μάλιστα. Ο Μάριος ρωτάει πότε θα γίνει ο αγώνας Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Πώς θα γίνει. Πότε. 13 Ιανουαρίου. Α, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία τώρα για να προχωρήσουμε. Ενδεικτικά κάποιες έτσι ερωτήσεις. Πάμε στον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός που προκρίθηκε με ήττα. Ναι. Γιατί η City επικράτησε τη Μαρσέη με 3-0. Βέβαια κάποιες μέρες μετά έχει φύγει η απογοήτευση από την ήττα, μένει η πρόκριση, γιατί ο Ολυμπιακός θα είναι στην κλήρωση της Δευτέρας, στους ανίσχυρους. Εδώ βλέπουμε την εντεκάδα που κατέβασε ο Πέτρο Μαρτίνς, την εντεκάδα με την οποία ξεκίνησε, με Σισέ, Σεμέδο, Ραφίνια, Χολέβας, Εμβιλά, Άλλαξε Μπουχαλάκη. Λίγο τους ρόλους μεταξύ Εμβιλά και Μπουχαλάκη είδα. Δηλαδή τον κράτησε πιο πίσω τον Εμβιλά. Ναι. Και είχε σαν οχτάρι και τον Καμαρά με τον Μπουκαλάκι. Τον Καμαρά με τον Μπουκαλάκι. Και ίσως ήταν το καλύτερο παιχνίδι του Μπουκαλάκι στον Ολυμπιακό που έχω δει εγώ εν ζωή. Αυτό. Ήταν και πολύ πεσμένος ο Καμαρά και δεν είχε το γεγονός ότι έγινε αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Καμαρά δεν ξέρω αν έχει θέμα με τον κορονοϊό να τεφορμανιστεί ή διαλέγει παιχνίδια. Και αυτό το λέω την κακότητα αυτή. Βγάζω μια κακία. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά. Στο παιχνίδι που έχασε ο Ολυμπιακός 2-1 εκτός έδρας, έκανε φανταστικό παιχνίδι και έχω την εντύπωση, εδώ θέλουμε βοήθεια, τα χιλιόμετρα εκεί ήταν πολύ περισσότερα που έκανε. Ναι, προχθές ο Ολυμπιακός έτρεξε αρκετά λιγότερο από την Πόρτο. Να δούμε και την εντεκάδα, να την έχουμε του δευτέρου ημιχρόνου ή τέλος πάντων πώς τελείωσε το μάτς με Φορτούνι. Μπροστά από Εμβιλά και Μπουχαλάκη, Ρατζέλοβιτς, Βρουσάη στα δύο άκρα, Ελαραμπή μπροστά, Χολέβας, Ραφίνια, Σισέ, Σεμέδο και Σά. Εγώ αν ήμουν εξτρέμ στον Ολυμπιακό και με φώναζε ο Μαρινάκης στο γραφείο μια εθιμοτυπική κουβέντα αν έκανε με παίκτες, θα πρέπει να το κάνει. Είναι ότι θα του έλεγα, αν ήμουν εξτρέμ, κοιτάξτε να δείτε, βοηθήστε μας λίγο από την πίσω γραμμή, δεν μας κάνουν πλάτος οι δύο. Και δεν μπορούμε να μπούμε μέσα σαν να γίνουμε δεύτερα και τρίτα center forward. Δηλαδή, για να μπει ας πούμε ο Βρουσάη και ο Ραζέλοβιτς μέσα, θα πρέπει να έχουν βοήθειες, δηλαδή να ανεβαίνουν να κάνουν πλάτος και ποιοτικό πλάτος στα back. Διακρίνω σε όλο το ελληνικό πρωτάθλημα μεγάλα προβλήματα στους πλάγιους οπισθοφύλακες σε όλες τις ομάδες. Ναι. Πριν και... Παναθηναϊκού που είχε ο Ζαχαρίτης, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, με τα γραφικά βέβαια γίνεται κουβέντα κατά πόσο θα ενισχυθεί ο Ολυμπιακός αφού έχει το Europa League μπροστά του, συν να διατηρήσει τα σκύπτρα εδώ στον τυχόν. Θα δούμε
αρχικά για την θέση των εξτρέμ ότι ο Μπρούμα, ο Βρουσάε που βγήκε τώρα τελευταία και ο Ρατζέλοβιτς που ταλαιπωρήθηκε και αυτός από κορονοϊό είναι τρεις περιπτώσεις που νομίζω ότι φτάνουν στον Ολυμπιακό για να μην προχωρήσει σε μεταγραφή το Γενάρη στη θέση του εξτρέμ. Αν τους πάρει μπακ θα βάλουν και γκολ, θα κάνουν και διεστήσεις. Mm-hmm. Είναι θέμα χημίας και διδύμων. Ακριβώς. Έτσι νομίζω εγώ, γιατί τον Ολυμπιακό μπροστά το, με καλά μπακ, δηλαδή φέτος ο Ολυμπιακός το πρόβλημα του είναι εκεί, το μεγάλο. Ναι. Να δούμε και τις περιπτώσεις Πέπε, Ντρέγκερ και Χασάν. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Χασάν δυστυχώς τον κορονοϊό τον περνάει με αρκετές επιπλοκές. Τι επιπλοκές, τι έπαθε. Τώρα στιγμή που δεν έχει... Όχι, όχι, δηλαδή αυτή... μου κάνει εντύπωση γιατί είναι αθλητής. Όλα τα παιδιά το πέρασαν πιο μαλακά. Ναι. Εντάξει, είναι οργανισμοί και οργανισμοί προφανώς, έτσι δεν είμαστε. Το βαράει αυτή την αρρώστια, είναι σε αλλά, κάθε ένα διαφορετική. Ναι. Αλλά υπάρχει, ναι. υπάρχει εκεί ένα θέμα. Λοιπόν, μετά έχουμε τον Πέπε και τον Ντρέγκερ. Λογικά θα πάει για απόκτηση αριστερού μπακ, αφού δεν μπορεί να βγει σεζόν με τον Χολέβας στα 36 του. Ο Ντρέγκερ είναι και πανάκριβος ο δανεισμός του από την Wolves. Για τον Πέπε υπάρχουν πολλά παράπονα ότι είναι πιο soft για half και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε πώς είναι κοντή η σεζόν, πώς ο Ολυμπιακός που θα έχει υποχρεώσει και μετά τα Χριστούγεννα στην Ευρώπη πρέπει να έχει κάποιους παίκτες να κάνει rotation και στον άξονα αφού ο Καμαρά είναι στα κόκκινα, ο Μπουχαλάκης είναι στα κόκκινα, ο Ενβιλά που ήρθε πιο μετά από τους παίκτες που ανέφερα πριν, έχει ακόμα, αλλά πάει με αυτούς τους τρεις συνέχεια, έτσι. Και το Φορτούνι, ο οποίος συμβαίνει. Ναι. Έχει πρόβλημα και εκεί. Ο Καμαρά, πέρσι, ήταν στο πικ της φόρμας του. Και ο Ολυμπιακός κέρδισε πολλά μάτς, θυμάμαι, με κλοπές, 10 μέτρα έξω από την περιοχή του αντιπάλου, με πολλά γκολ. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει καμία ομάδα. Βλέπεις η Λίβερπουλ, τελειώσαν οι πορτοκαλάδες. Μόνο η Μπάγκερ και εκείνη δεν κάνει πολύ πίεση. Οπότε η πίεση ψηλά στο ποδόσφαιρο. Mm. Στο ποδόσφαιρο είναι δυσεύρετη. Ναι. Και βλέπεις η Λίβερπουλ πόσο τα δύο χρόνια τόσο πιεστική ήταν. Και τώρα με πασούλες. Βρίσκεται ανοιχτή πίσω. Προχθές έπαιξε ένα μάτς ένα-ένα. Στον αέρα είχε προβλήματα. Ναι. Στα χαφ μπαίναν οι άλλοι. Mm-hmm. Δεν έχει μαγκιά τώρα να κάνω πίεση με κορονοϊό και τέτοια. Λοιπόν, οπότε και ο Μαρινάκης θα πρέπει να δει τι θα κάνει μετά. Και ο Καρεμπέ, ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τα κουμπάτα. Μοντεσό, Καρεμπέ, μην ξεχνάς Κωστή ότι λόγω της πανδημίας ουσιαστικά το περσινό τελείωμα της σεζόν με την έναρξη της νέας, μιλάω για αγωνιστική σεζόν, είναι ένα. Είναι non-stop. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι θα αρχίζουν να βγαίνουν προβλήματα τώρα και τα περισσότερα θα βγαίνουν Φεβρουάριο, Μάρτιο, εκεί που βιολογικά για τον αθλητή θα έχει συμπληρώσει τους 10 ή τους 9 συνεχόμενους μήνες αγωνιστικής δράσης. Το μεταξύ έχω γνωρίσει ένα ζευγάρι από την κυρία Βένη, ένας εκπληκτικός, φοβερός τύπος, ο οποίος έχει δουλέψει στη Μασία, εντάξει, ο Κώστας, μου έχει πει, σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, γιατρούς, φυσιοθεραπευτές, ότι θα, αυτό το μήνα και τον άλλο θα τρομάξουμε από τραυματισμούς μυϊκούς. Είναι ένα στατιστικό το οποίο μια μελέτη αυτών των ανθρώπων, εγώ δεν ξέρω. Θα δεις λέει τι θα τραβήξουν Ευρώπη και Ελλάδα Δεκέμβρη, Γενάρη και αρχές Φλεβάρη από τραυματισμούς, δηλαδή θλάσεις, μυϊκά και τέτοια. Ακριβώς. Είναι φυσιολογικό να γίνουν αυτά. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Είπαμε Δευτέρα είναι η κλήρωση, αλλά δεν είναι κακό να ρίξουμε μια πρώτη πρόχειρη ματιά σε πιθανούς αντιπάλους του Ολυμπιακού. Βλέπουμε εδώ Manchester United, Breeze, Ajax, Σαχτάρ, Ρώμα, Arsenal, Bayern, Rangers, Eindhoven, Napoli, Leicester, Milan, Villarreal, Tottenham, Dynamo Zagreb και Hoffenheim. Μία και μία είναι όλες. Αυτό θα λέγα κι εγώ. Αυτό νομίζω ότι μεταξύ Eindhoven, ποια είναι άλλη να πεις, και τη Σαχτάρ, αυτές τις δυο θέλει, νομίζω. Σαχτάρ. Σαχτάρ λες,
είναι, ξέρω εγώ, Ουκρανοί εκεί, Ρώσοι και τέτοια. Δεν. Και πρέπει να βρει και μια ομάδα που να είναι κακή όταν δεν έχει την μπάλα. Η μόνη από αυτή είναι η Αϊτχόβεν, Ολλανδία. Αλλά σε τι κατάσταση ήταν αυτό? Η Σαχτάρ πάντως ήταν σε όμιλο με Ρεάλ, Γκλάντμπαχ και Ίντερ. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι εγώ την Ουκρανία και τη Ρωσία δεν τις έχω σε. Εγώ πάντως δεν θα ήθελα ομάδα που έχει κερδίσει τη Ρεάλ μέσα έξω να την κουτουλήσω, που λέμε στους 32. Εντάξει, δεν τα κάνει όλα καλά. Λοιπόν. Πού να παίξει και στην Κροατία, η Ζάγκρεπ. Κροατία βγήκε πρώτο σκόρο ο Τζόλακ. Γιατί να μην θέλω Κροατία? Βούλ στην Κροατία. Μακριά από Άρσεναλ, να προχωρήσουμε κι εμείς λίγο και βλέπουμε μετά. Έτσι, έτσι. Εντάξει. Τώρα, έχουμε και 2-3 φάσεις έτσι να σταθούμε. Είναι το, από το μάτς Ολυμπιακός Πόρτο 0-2. Το πέναλτι που μέσω VAR, εδώ είναι το χέρι του Χολέβας. Και εκεί νάτυχος Ολυμπιακός, γιατί πάει στα σκηνιά νωρίς στο παιχνίδι. Κοίτα τώρα, ο Χολέβας, ο καημένος, στα 36 καημένος, αθληταράς, έχει πάρει στον μπόι, έχει πάρει πλάτη τον αντίπαλο, κακή τοποθέτηση του σώματος, ενώ στο άλμα είναι καλύτερο, το βλέπεις, κάνει ένα πέναλτι το οποίο, ας πούμε, είναι ευθυνό. Το βλέπεις, είναι πιο μπροστά, τον έχει βάλει πλάτη, είναι 17-8 πόντους ψηλότερο το κεφάλι του, άρα εκεί δεν κινδύνευε. Είναι το πρώτο δοκάρι, βέβαια. Εντάξει, ήταν η φάση. Την έτσι, ευκαιρία, κρύο πέναλτι. Την ευκαιρία του Μασούρα από την τριαντάρα μπαλιά του Μπουχαλάκη. Αυτό είναι ο Μπουχαλάκης καλό. Είναι ο Γκαρσία του Ολυμπιακού. Αυτά έκανε ο Γκαρσία. Και εγώ μάλλον μαζί του. Δεν μου φτάνουν αυτά, του λέγα μόνο. Φώναζε η Λάουρα. Πρέπει στην περιοχή, κάνε σου, χτύπα πέναλτι. Πήγα κεφαλιά 1,87. Εκεί μαλώναμε. Ο Μπουχαλάκης φοβερός στο να έχει το αριστερό πόδι και να τη βρίσκει. Το χάσε ο Μασούρας, εντάξει. Και η ευκαιρία του Ελαραμπή από την πάσα του Φορτούνη. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει και το θέμα ότι οι παίκτες που χτυπήθηκαν από τον COVID δεν έχουν επανέλθει όπως ήταν πριν, και αυτό είναι λογικό. Γιάννη, το ξέρω, το έχω περάσει. Στο λέω εγώ σαν αθλητή σε, πώς το λένε, τη καθημερινότητα. Σε τεχνικό επίπεδο, ναι. Ναι. Ξέρεις τι ζόρι τραβάω. Σήμερα πήγα να κάνω sprint και μου λένε ένας, όχι λέει ακόμα, κάνει άνοιγμα. Είναι από τον κορονοϊό, λέει, δεν είναι γρήπη. Αυτό που πένας γιατρός. Ήταν η συγγενική κλινική απέναντι. Όχι, μου λέει, ανισόρροπη. Άσε το sprint, θα φύγουν τα πόδια σου, τα καρδιά σου. Άνοιγμα, μου λέει, σιγά σιγά. Και μου λέει και ένας αθλητίατρος στην προπόνηση σήμερα, πρόσεξε την κριτική σου απέναντι στους ποδοσφαιριστές, πες και τους συναδέλφους σου, λέει, οι οποίοι επανέρχονται από κορονοϊό, να είστε πιο επιγικείς. Ναι. Επί μακρό χρόνο μου. Και είναι πρωτόγνωρο αυτό. Μην τους κολλάτε πολύ. Λέω, τι πείτε, γιατρέ, εσύ ξέρεις καλύτερα. Κάνω τον έξυπνο. Έτσι, αφού, μπράβο. Αφού ναι, το πες αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε μία πιθανή εντεκάδα με Λαμία. Ο Πέτρο Μαρτίνς θα κάνει ένα rotation, αλλά κυρίως είναι και μία ευκαιρία για να δει κατά πόσο θα μπορεί να υπολογίζει σε κάποιους παίκτες. Ο Τιάγκο Σίλβα, ας πούμε, θα παίξει βασικός, λογικά, μαζί με τον Πέπε και τον Ενβιλά. Ξεκουράζει και Καμαρά και Μπουχαλάκη. Μπροστά Ρατζέλοβιτς, Μασούρας, Ελαραμπή. Και δεξίμπακο Βρουσάη. Απέναντι μέτρα, ναι. Αφού ναι, θέλει να ξεκουράσει τον Ραφίνια και είναι τραυματίας στο Τινίσιο. Πάντως στόπερ και τερματοφύλακα και τον Ενβιλά που θα τον έχει, τολμώ να πω, μπροστά τους. Φυλάγεται αυτός, ναι. Σου λέει 0-0, ένα γκολ θα το κάνω απάνω. Καλός εξτρέμ, καλός εξτρέμ, η τριάδα του μπροστά. Δηλαδή, αυτός το στόπερ, τον τερματοφύλακα, έξω αριστερά, έξω δεξιά, Ελαραμπή, σου κρατάει. Είναι καλό rotation πριν το μάζι. Μα είναι και το απαραίτητο rotation, Κώστα, δηλαδή είναι τα δύο, ναι, από, ναι, τα τρία κεντρικά half και οι δύο ακραίοι. Δεν είναι καλά, καλά, τόσο, τόσο όσο. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Έχασε 2-0 στο King Power από την Leicester. Καλά είναι, 2-0 καλά είναι. Νομίζω ότι και ο Καρέρα έτσι θα το σκέφτηκε. Πάμε να δούμε το πώς, εδώ είναι πώς ξεκίνησε η ΑΕΚ με τα τρία στόπερ απόντους του Τσιγκρίνσκι. Έπαιξε ο Χνίτ, ο Νεντελτσιάρου, συγγνώμη, και ο Σβάρνας. Βασιλιανόπουλος, ο Μιτάη, ο Πιτσιρικάς.
Κρίσης Τσιμόες Μάνταλος και Ανσαριφάτ Γκαρσία μπροστά. Πιο ωραία τριάδα στα χαφ. Πιο ωραίο σεντερφόρ. Μπορούσε να παίξει και ο Μαχέρας. Μπορούσε να παίξει και ο... Πώς το λένε. Τάνκοβιτς. Όποιος ήθελες μπορούσε να παίξει. Ναι. Τι ωραίο, τι ωραίος τερματοφύλακας. Και από εκεί και πέρα πάμε. Κλίτ Ντεζέιρ, ο Σβάρνας. Μέχρι το 10 κάτω από τη βάση. Καλύτερος από αυτούς ο Σβάρνας, ο Έλληνας. Δηλαδή όταν η ΑΕΚ έχει το μέτριο στόπερ του καλύτερο από τους δύο ξένους, έχει θέμα. Ο άλλος από εκεί αριστερά, ποιος τον έφερε αυτό. Ποιο, πρόβλημα μεγάλο. Το Χνίντ. Όχι, τον άλλο, τον Μιτάι. 17 χρονών παιδί είναι, ρε φίλε. Παιδάκι είναι. Ναι, 17 χρονών είναι τώρα. Να μην το πούμε τίποτα. Και ο Βασιλαντονόπουλος ταλαιπωρήθηκε πολύ στο ένα. Ο Μάριο Μιτάι, ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της ΑΕΚ που παίζει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, 17 ετών, 4 μηνών και 6 ημερών. Εντάξει, δεν τον κολλάμε, είναι πρώτο μάτς. Θα το δούμε το παιδί. Δεν το ήξερα ότι είναι τόσο μικρό, δεν το λέω τίποτα. Ο Βασιλαντονόπουλος προσπάθησε πολύ το παιδί. Ταλαιπωρήθηκε σε επίπεδο υψηλό, πολύ στο ένα με ένα. Ναι. Τον παίρνα προς τα μέσα. Δεν είχε και κανένα στόπερ να κλείσει. Ταλαιπωρήθηκε δηλαδή. Από αυτούς τους πέντε, ας πούμε ότι διεκρίθη ο Βασιλαντονόπουλος με προβλήματα πάλι. Με προβλήματα, γιατί τώρα φαντάσου να σε βάζουν σε 5-3-2 μέσα στην Αγγλία με τη Λέστερ να πάρεις όλη την πλευρά. Του δίνω ελαφρυντικά πολλά. Και θεωρείται πιο φορμαρισμένος από Μπακάκι και... Ναι, ναι. Ο Μπακάκης θα ήταν προτιμότερος, τρίτος στόπερ στη θέση του Σβάρντ. Προτιμότερος. Ναι. Και θα του βελτίωνες και την καριέρα, γιατί τώρα του λες του Μπακάκι ανέβα κατέβα full back ή back δεξί. Αυτός βολεύτηκε τρίτο στόπερ. Άμα το ρωτήσει συνέντευξη τον Μπακάκι, ποιο θεωρείς καλύτερο προπονητή που πέρασε από την ΑΕΚ, θα σου πει το είναι ο Χιμένες. Χιμένες, ναι. Γιατί το Χιμένες, γιατί με βόλευε εμένα, τρίτο center back, να βγαίνω στα 20-30 μέτρα και όχι στα 70. Και επειδή είναι γρήγορο και φιλότιμο παιδί, φιλότιμος αθλητής, μ' αρέσει γιατί ενώ είναι μέτριος, παίρνει παραπάνω από τη μετριότητά του, τίμιος δηλαδή, μην του χαλάς και την καριέρα και το βάζεις back half, του χαλάς την καριέρα. Τρίτο center back, πιέζει τον Σβάρνα, θα μαλώνεις με τον Μπακάκι στο 3-5-2 ή βάλ το Σβάρνα αριστερά, ας πούμε. Φάει το Χλίτ καλύτερα, καλύτερος είναι από το Χλίτ. Και βάλ τον Μπακάκι για να έχει και περισσότερο ταχύτητα, γιατί αυτοί οι τρεις ήταν και βαριά τα κορμιά. Δηλαδή τρεις, ο Σβάρνας είναι πιο γρήγορος από όλους. Ο Σβάρνας ο οποίος βέβαια έκανε και το λάθος. Μπορεί να κάνει και ο Καρέρα, ο Μελισανίδης άμα ξέρει μπάλα, το φωνάξει στο γραφείο, έλα ρε παιδάκι μου να του πει. Όλη η Ευρώπη παίζει τρία center back, αλλά οι δύο είναι γρήγοροι. Και συνήθως είναι back του 1,82 που παίζουν και πλάγια. Θα πει δεν έχω τέτοιο. Μα πώς δεν έχεις, έχω τον Μπακάκι. Γιατί δεν τον βάζεις τρίτο. Και γιατί βάζεις ας πούμε τον Χλίτ και δεν βάζεις τον Σβάρνα που πιο γρήγορος. Να έχουμε πια πιο γρήγορη τριάδα. Ξέρει να το πει. Καλά, εντάξει. Αν ο Δημήτρης Μελισανίδης σκεφτόταν τόσο ποδοσφαιρικά, μπορεί να σκέφτεται ο άνθρωπος, έτσι. Δεν υπήρχε λόγος να έχει προπονητή. Δηλαδή, το πάει και λίγο παρακάτω. Εντάξει, ναι, αλλά ο Μπέος μπορεί να το δει. Ναι. Ο Μελισανίδης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από το μηδέν και έφτασε εκεί μόνος του, θα μου πει: μπάλα είναι άλλο πράγμα. Επιχειρήσεις, εγώ αν πάρω επιχείρηση θα τη διαλύσω. Κάνω τον έξυπνο τώρα στην μπάλα. Κατάλαβε τι γίνεται τώρα. Ναι. Αλλά τρία center back, κάνε τα πιο γρήγορα, ρε παιδάκι. Να έχει και μια κίνηση, να μην φας τρύπες από εκεί δεξιά και αριστερά. Έβαλε και τον άλλο 17 χρόνο, full back, πρώτο match, τον εξέδεσαι. Πάντως ο Μπακάκη είναι στο 1,73. Δηλαδή... Καλώς. Εντάξει. 1,73, έχει δύο ψηλού. Εντάξει. Ναι. Δεν παίζουν και με σέντρες πια τώρα. Όλοι κάτω σε βάζουν. Η Λέστερ έχει παίξει ποτέ με σέντρα. Είναι μεγαλύτερη κλέφτρα. Η Ιντερπόλ την ψάχνει. Όλα τα γκολ σε αντεπίθεση σε μεγάλο χώρο και γρήγορο. Έτσι πήρε και το πρωτάθλημα με τον άλλο τον Καπομούτσινο, τον Σέντερφορ. Το Βάρντι, ναι. Πάμε να δούμε λίγο κάποιες φάσεις. Το λάθος του Σβάρνα πριν τον γκολ του Ουντέρ, το 1-0 που πετυχαίνει ουσιαστικά η Λέστερ νωρίς στο παιχνίδι. Μια ευκαιρία με τον Μπάρνς που έχει μετά η Λέστερ σε ένα λεπτό που εντάξει ήταν 2-0 από το 14 το σκορ, αλλά κινδύνευε η ΑΕΚ αν φάει γκολ στα μισά της επανάληψης να ανέβει πολύ ο δείκτης.
άλλη μια ευκαιρία με τον Evans, ο οποίος βλέπουμε πώς παίρνει ανενόχλητο στην κεφαλιά, ναι, σε μια διάταξη που η ΑΕΚ είναι με τρία στόπερ. Και κοντά κιόλα. Και κοντά. Βέβαια την κεφαλιά την παίρνει αντίπαλος στόπερ, δεν είναι επιθετικός, αλλά και εκεί πρέπει να έχει μεριμνήσει να υπάρχει παίκτης, ειδικά σε στημένη φάση που θα ακολουθεί. Όχι απαραίτητα βέβαια πάλι στόπερ. Μπορεί να βάλει ένα χαφ. Και άλλον έτσι στιγμιότυπο, χαρακτηριστικό της ανισορροπίας που είχε η ΑΕΚ στην άμυνά της σε μεγάλα κομμάτια του παιχνιδιού χθες, στο 89ο λεπτό. Ξέρεις γιατί το ισορρόπησε λίγο η ΑΕΚ, νομίζω. Ναι. Γιατί έβγαλε ένα στόπερ, έβαλε ένα χαφ και πήρε λίγο κάποια μέτρα. Για τον Γαλανόπουλο λες. Ναι, και ο Γαλανόπουλος είναι σε κάποια μήνες, αν είναι γερός, θα είναι και καλύτερος στα τρεξίματά του αυτά. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε και τον Παναθηναϊκό. Είπε ο Μπολονί και νομίζω θα συμφωνήσουμε και οι δύο ότι εάν δεν κερδίσει ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΣ, εάν δεν κερδίσουμε τον ΠΑΣ, δεν θα έχει μεγάλη αξία η νίκη μας απέναντι στην ΑΕΚ. Συλλογική ότι ο Παναθηναϊκός πλέον έχει ανάγκη να χτίσει έναν νικηφόρο σερί για να πλησιάσει την πρώτη τετράδα. Ναι, αλλά βλέπεις ότι ακολούθησε άλλο momentum με τρία χαφ, τέταρτο το Βιαφάνες μπασταρδεμένη θέση, προσεκτικό πάρα πολύ και βλέπω ότι ξεκινήσει έτσι με τα Γιάννα, σέβεται και τον αντίπαλο του, αλλά είναι και ένα άλλο μυστικό. Είναι διαβασμένος. Τα Γιάννενα παίζουν με τέσσερα χαφ. Ναι. Δηλαδή ένα εξάρτητο Σιώτη και τρεις ακόμα στην ευθεία και βγάζουν πολύ έναν μαύρο, δεν θυμάμαι το όνομά του, μπακ αριστερό, καλό αθλητή. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά βγάζουν ένα πολύ καλό μπακ, το Σάλιαγκα, mm-hmm, σαν εξτρέμ τους βγάζει. Mm-hmm. Και το πρώτο είναι του Ολυμπιακού. Θα πολύ καλό, θα πρέπει να το. Δεν ξέρω, αλλά είναι μεγάλο αυτό τώρα. Είναι στα 25-26. Mm-hmm. Οπότε μένει λίγο στάσιμο. Αν θυμάμαι καλά, ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι, λόγω ηλικίας. Οπότε σου λέω, αυτοί τέσσερα χαφ παίζουν και στα 4-5 μέτρα κοντά. Αν βάλω εγώ το Κουρμπέλι, ας πούμε, με το Μαουρίσιο, θα με διαλύσουν το κέντρο. Mm-hmm. Το διάβασε, πιθανόν είναι καλό στην κατασκοπία, βάζει και αυτός πολλά χαφ. Ναι. Και ενώ είχα δώσει over, mm-hmm, είχα δώσει over πριν 2-3 μέρες, θα αλλάξω λόγω των πολλών χαφ των δύο ομάδων, θα μπουκώσει λίγο το κέντρο και θα δούμε ένα λίγο πιο έτσι κλειστό παιχνίδι και σωστά το βάζει έτσι, γιατί αν το πάει αλλιώς κάει, ναι, και στο κέντρο. Βέβαια εγκυμονεί ένας κίνδυνος, γιατί ο Μαουρίτσιο και ο Κουρμπέλης μαζί με τον Βηγιαφάνιες είχαν κάποια προβλήματα τραυματισμών. Ο Κουρμπέλης παίζει σε ρίο, ο Μαουρίτσιο χωρίς προετοιμασία, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τους κάνει συντήρηση στις προπονήσεις και να παίζουν έστω μια φορά τη βδομάδα, εάν θέλει να καθιερώσει αυτό το σύστημα με τα τρία χαφ. Ναι, δεν είχε Ευρώπες αυτός. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Ο Μαουρίσιο με αυτό το στυλ στέκεται με τρεις. Έχει τα νιάτα του Αλεξανδρόπου. Ναι. Αλλά αν θέλει να πει ότι είναι χαφ και ζητούσε λεφτά, αφού η Κουρμπέλ και Αλεξανδρόπουλο και το Βηγιαφάνης τρίτο, ας κάνει κανένα σουτ. Έχει να κάνει σουτ από μέση απόσταση 2,5 χρόνια. Τελευταία φορά με την Τρίπολη, θυμάμαι mm-hmm, πολλά χρόνια πριν. Είχε κάνει 2 γκολ. Ναι. Δεν τον έχω δει από τότε. Μάλιστα. Για να δούμε. Για να το δούμε. Λοιπόν, εδώ είναι οι τρεις αμφίβολοι που τελικά θα παίξουν, έτσι. Τώρα, είπαμε να δούμε και τις επιδόσεις του Παναθηναϊκού, γιατί επιστρέφει στην ιστορική του έδρα και ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Αν δουλέψει το πράγμα, ενδεχομένως να παίξει εκεί στο δεύτερο γύρο και τα ντέρμπι με τους μεγάλους. Θέλουμε λεωφόρο. Είμαστε παραδοσιακοί. Mm. Θέλουμε τη λεωφόρο και θέλουμε την παλιά λεωφόρο, την παλιά Αθήνα, η οποία έσβησε από ζωή και δεν ήταν όπως είναι τώρα. Γουστάρουμε λεωφόρο. Αλλά όπως την είδα, Γιάννη, ναι, πέρασα πριν κανένα τρίμηνο απ' έξω. Mm. Στεναχωρέθηκα πολύ, γιατί την έχω καμιά σαρανταριά φωτογραφίες σε παιχνίδια του πατέρα μου. Έχει παίξει πολλά παιχνίδια στη λεωφόρο εναντίον του Παναθηναϊκού με ΠΑΟΚ και Άρη. Θέλει πολλή δουλειά. Βαψίματα, σκουριές, πόρτες αυτές, δηλαδή ένα ερείπιο. Ναι, κάτι θα έχουν φτιάξει τώρα. Λένε και το lockdown, ναι, ναι. Οπότε δεν υπάρχει ανάγκη να φιλοξενηθεί κόσμο στις εξέδρες και μάλλον θα πάμε στα απαραίτητα. Πάμε και στα προγνωστικά μας, γιατί για το φινάλε έχει φτιάξει ένα αφιέρωμα στον Πάολο Ρώση ο Γιώργος Λίγκρης
που είναι και Ιταλοθερμένος. Έτσι. Λοιπόν, ΑΕΛ Όφη. Πιστεύω ο Κούγιας θα γελάσει. Ναι, άσο δηλαδή. Γιατί ναι. Μου τα δίνεις αγωνιστικά με χρησμούς. Οκ. Okay. Ναι. Λοιπόν, και εγώ θα πάω άσο. Παναθηναϊκός Παζιάννενα. 2-3 γκολ. 2-3 γκολ. Ωραία. Εγώ θα πάω κι εγώ εκεί. 2-3 γκολ. Λαμία Ολυμπιακός. Διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Το ίδιο. Γιατί το over-under είναι λίγο επίφοβο. Μην πάει οριακά. Απόλλων Σμύρνης ΑΕΚ. Διπλό και over. Διπλό και over, ε. Ναι, ναι. Εγώ θα πάρω σκέτο διπλό. Βόλος Πανετολικός. Ομορφιά μεγάλη. Διπλό. Διπλό. Άμα ήταν ο Αλέφατος θα με έλεγε θες δέσμο με τριχιά. αλλά το βλέπω λίγο πονηρό αυτό το μάτς. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ που δεν είμαι πονηρός θα πάρω μια ισοπαλία. Άρης ΠΑΟΚ. Χίκι άντερ, ε. Άμα βγει και 1-1, το πολύ. Α, γιατί επειδή μου είπες στον πρόλογο και 0-0, το βλέπεις πολύ χαμηλό το σκορ. Πολύ, ναι, ναι, δεν βλέπω φασαρία να γίνεται στα γκολ. Ναι. Θα προσέξουν πολύ και οι δύο δεν θα θέλουν να χάσουν. Άντε να πάρω ΠΑΟΚ λίγο ρίσκο παραπάνω. Δεν βλέπω. Ωραία. Θα πάρω κι εγώ μια ισοπαλία. Και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Επειδή παίζουν τα κεφάλια τους αυτοί οι δυο. Ναι. Δηλαδή εντάξει όχι τόσο κάναντι. Νομίζω το Χ με γκολ θα είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα τους κουνήσει από τη θέση και δεν είναι και κακό. Ωραία. Ναι, θα είναι καλό. Εγώ θα πάω στο γκολ. Γιατί ο Ατρόμητος είναι αρκετά αλλοπρόσαλος από εβδομάδα σε εβδομάδα. Και πιστεύω ότι ο Μανούσος είναι σε καλή φόρμα. Στο δεύτερο γύρο και από εδώ και πέρα θα κάνει και γκολ. Το βλέπω σε καλή κατάσταση, το Μανούσο. Ωραία. Λοιπόν, κάπου το κάνουμε φινάλε. Να πω ότι όσοι παρακολουθούν μέσω της συχνότητας του ΑΡΤ θα έχουν και την ευκαιρία να δουν ένα αφιέρωμα στον Πάολο Ρώση. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί την Δευτέρα με το Δοκάρι και μέσα. Αύριο 4:30 Bet Weekend. Να είστε καλά.